Γιατί είναι καλή ανακύκλωση. Γιατί, παιδιά, άμα πετάξουμε το λάδι στο έδαφος, ξέρετε τι παθαίνει. Ρύπανση. Χαλάει δηλαδή το έδαφος και δεν μπορούμε μετά να το χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, άμα πετάξουμε το λάδι στο νεροχύτη, στην τουαλέτα, βουλώνει ο υπόνομος, βουλώνει η αποχέτευση, μεγάλα προβλήματα μετά. Βρισκόμαστε στο Δήμο Γρεβενών. Εγώ ονομάζομαι Ευγενία Καραπάτσου και είμαι περιβαλλοντολόγος από το Διάδημα. Εδώ πέρα είμαστε μπροστά από το ATM ανακύκλωση τηγανελαίων. Εδώ πέρα θα γίνεται στην ουσία η ανακύκλωση του τηγανιτού λαδιού. Είτε αυτό είναι καλαμποκέλαιο, είτε είναι ελαιόλαδο, είτε είναι σπορέλαιο. Αυτό εδώ είναι το ειδικό δοχείο στο οποίο θα συγκεντρώνουμε τα λάδια. Τα λάδια πρέπει να είναι κρύα και να τα έχουμε σουρώσει με ένα σουρωτήριο ώστε να απαλλάξουμε τυχόν υπολείμματα τροφών. Είναι του 1 λίτρου το μπουκάλι και έχει μία γραμμή εδώ πέρα που μας δείχνει πόσο γεμίζει. Καλό είναι το μπουκάλι να είναι γεμάτο μέχρι πάνω πριν το φέρουμε για ανακύκλωση. Κλείνουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά το καπάκι για να μην έχει τυχόν διαρροές μέσα στο μηχάνημα και ερχόμαστε εδώ πέρα. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν 2 πορτάκια. Από το πάνω πορτάκι το σηκώνουμε, βάζουμε μέσα το μπουκάλι χωρίς σακούλα και μόνο το ειδικό δοχείο, κλείνουμε το πορτάκι και περιμένουμε. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα το μηχάνημα θα τραβήξει μέσα το μπουκάλι και θα μας δώσει από το κάτω πορτάκι το νέο ειδικό δοχείο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε για επόμενη φορά στο σπίτι μας. Άρα εμείς βάλαμε ένα δοχείο μέσα το οποίο ήταν γεμάτο με λάδια, κρατήθηκε μέσα στο μηχάνημα και το μηχάνημα μας έδωσε ένα νέο άδειο καθαρό δοχείο να το πάρουμε στο σπίτι μας για την επόμενη φορά. Πάρα πολλά παιδιά έχουν έρθει εδώ σήμερα, έχουν ενημερωθεί γονείς, έχουν έρθει δηλαδή συγκεκριμένα για να προμηθευτούν αυτό το ειδικό δοχείο, διότι έχουμε καταλάβει πλέον ότι τα τηγανέλαια είναι ένα απόβλητο το οποίο δεν πρέπει για κανένα λόγο να καταλήγει στον υπόνομο. Ούτε λοιπόν να τα πετάμε στην τουαλέτα, ούτε στο νεροχύτη, ούτε καν στο έδαφος. Είναι σημαντικός παράγοντας ρύπανσης και εδάφους και υδάτων και πάρα πολύ δύσκολα καθαρίζει το υπόγειο νερό μετά στο βιολογικό καθαρισμό. Άρα η μόνη λύση είναι να κάνουμε ανακύκλωση και για κανένα λόγω δεν πετάμε το λάδι στα σκουπίδια, στον πράσινο κάδο δηλαδή. Υπάρχει λοιπόν στα σκαριά είναι ακόμα η ανταποδοτική ανακύκλωση τηγανελαίων. Μπορείτε να προμηθευτείτε τον κωδικό barcode από το Δήμο Γρεβενών, θα αφήσουμε τις επόμενες μέρες αυτό τον κωδικό. Στην ουσία είναι ένα αυτοκόλλητο που το κολλάμε πάνω στο μπουκάλι πριν τοποθετήσουμε το μπουκάλι μέσα εδώ για να πάρουμε τους πόντους επιβράβευσης. Θα πρέπει πρώτα να έχουμε μπει στην ιστοσελίδα cookingoils.diadima.gr, η οποία ιστοσελίδα να γράφεται παντού και πάνω στο ATM και στα φυλάδια και πάνω στον κωδικό θα το βρείτε. Κάνουμε λοιπόν ένα λογαριασμό με ένα email ενεργοποιώντας μέσα τον κωδικό barcode και μετά εμείς σκανάρουμε τον κωδικό, πιστώνονται στο χρήστη πόντι και όταν μαζέψει το χ ποσό πόντων μπορεί να κερδίσει κάτι. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στην αρχή μπορούμε να προσφέρουμε αναμνηστικά δώρα από τη Διάδημα, τσάντες επαναχρησιμοποιήσιμες, ένα σημειωματάριο, ένα καπέλο, αλλά μελλοντικά θα θέλαμε να εντάξουμε όλη την τοπική κοινωνία έτσι ώστε να μπορεί να έχει μια έκπτωση σε κάποια καταστήματα παράδειγμα. Το δουλεύουμε αυτό, είναι κάτι πολύ καινούριο ακόμα.